Η καρδιά της εργατικής τάξης χτυπάει στους παλμούς του αγώνα των ηρωικών χαλιβουργών. Ταξικό μας χρέος να βρεθούμε όλοι αύριο Κυριακή στη Μεγάλη Συναυλία Συμπαράστασης στις 11 το πρωί, στην πύλη της Χαλιβουργίας. Συνάντηση που είχαν μετά από απέτησή τους οι απεργοί χαλιβουργοί άκουσαν τον Υφυπουργό Εργασίας Γιάννη Κουτσούκο να τους υπόσχεται πως η κυβέρνηση θα πιέσει τον ιδιοκτήτη Μάνεση για νέα τριμερή συνάντηση. Πήρε και εκείνος όπως και η εργοδοσία την απάντηση. Οι εργάτες δεν διεκδικούν το δίκιο τους με παρακάλια, αλλά με αγώνες. Θα πάρουμε τις απολυμμένους δίκιο με καθαρά πλήρη ωράρια. Αυτά είναι τα αιτήματα του σωματείου που δεν κάνουμε δίκιο. Επίθεση στους απεργούς χαλιβουργούς εντείνουν κυβέρνηση και ιδιοκτησία της Χαλιβουργίας Ελλάδος. Από το πρωί της Παρασκευής ξεκίνησε η ανακοίνωση των νέων απολύσεων για το μήνα Δεκέμβρη, ώστε να τρομοκρατηθούν οι απεργοί και να επιστρέψουν στη δουλειά για ένα ξεροκόμματο. Συνεχίζουμε. Δεν κάνει αυτός πίσω, δεν κάνουμε και εμείς πίσω. Εάν κάτσουμε 33 μέρες, θα κάτσουμε άλλα 33 χρόνια. Εάν ζω, θα κάτσουμε 33 χρόνια στην πύλη. Μέσα δεν μπαίνουν. Ούτε για πεντάωρο, ούτε για περιτροπή, τίποτα. Μπορείς να φεύγεις, μπορείς εσένα, κρατάζει δεν γυρνά. Εγκάπη, μπορείς να φεύγεις. Όταν ο λαός μπορεί και θέλει, θα τους τσακίσει. Η αλληλεγγύη σας είναι μόνο ένα μικρό δείγμα από τις άπειρες δυνατότητες των εργαζομένων που παράγουν όλο τον πλούτο. Όσους και αν απολύσει ο ιδιοκτήτης της Χαλιβουργίας, δεν πρόκειται να κάμψει τον αγώνα των εργατών που το δηλώνουν ρητά και ξεκάθαρα. Δεν γυρίζουν μέσα στη φωτιά και το σίδερο για 500 ευρώ. Οι νέες απολύσεις, το μόνο που κατάφεραν ήταν να συσπυρώσουν ακόμα περισσότερο τους απεργούς. Επιμένουμε, συνεχίζουμε, δεν θα μας λυγίσουμε αποφασιστικά, δυνατά, υπέρ είμαστε εμείς. Η εργοδοσία και το κράτος είναι αδίστακτοι. Καιρός να ακουστεί και η φωνή της εργατικής τάξης που θα βάλει φρένο στην επίθεση της αντιλαϊκής λέλαπας. Ταξικό χρέος μας να σταθούμε και την Κυριακή δίπλα στα ταξικά μας αδέρφια στη συναυλία αλληλεγγύης έξω από την πύλη του εργοστάσιου. Οι απεργοί χαλιβουργοί καλούν εργαζόμενους, αυταπασχολούμενους, νεολαία και γυναίκες να πάρουν μαζικά μέρος στη μεγάλη συναυλία αλληλεγγύης την Κυριακή στην πύλη της Χαλιβουργίας στις 11 το πρωί. Η καρδιά της εργατικής τάξης χτυπάει στους παλμούς του αγώνα των ηρωικών χαλιβουργών. Ταξικό μας χρέος να βρεθούμε όλοι αύριο Κυριακή στη Μεγάλη Συναυλία Συμπαράστασης στις 11 το πρωί, στην πύλη της Χαλιβουργίας. Η εργοδοσία και το κράτος είναι αδίστακτοι. Καιρός να ακουστεί και η φωνή της εργατικής τάξης που θα βάλει φρένο στην επίθεση της αντιλαϊκής λέλαπας. Ταξικό χρέος μας να σταθούμε και την Κυριακή δίπλα στα ταξικά μας αδέρφια στη συναυλία αλληλεγγύης έξω από την πύλη του εργοστάσιου. Μπορείς, μπορείς.
Όταν ο λαός μπορεί και θέλει, θα τους τσακίσει. Η αλληλεγγύη είναι μόνο ένα μικρό δείγμα από τις άπειρες δυνατότητες των εργαζομένων που παράγουν όλο τον πλούτο. Η καρδιά της εργατικής τάξης χτυπάει στους παλμούς του αγώνα των ηρωικών χαλιβουργών. Ταξικό μας χρέος να βρεθούμε όλοι αύριο Κυριακή στη μεγάλη συναυλία συμπαράστασης στις 11 το πρωί, στην πύλη της Χαλιβουργίας.